βάλουμε ένα ολοκληρωτισμό στη χώρα, να υπάρχει μόνο μία φωνή, η φωνή της κυβέρνησης, η οποία διαπραγματεύεται, όπως βλέπετε, θαυμάσια και οδηγεί τη χώρα από το καλό στο καλύτερο, και έτσι θα προκόψει η χώρα. Όχι, υπάρχει μια επιχειρηματολογία από την πλευρά. Και πάντοτε επικαλούμεθα το εξωτερικό ως εύκολο επιχείρημα. Γιατί ο καθένας μπορεί να πει για το εξωτερικό το οτιδήποτε. Και δεν διαψεύδεται εύκολα. Εδώ βλέπετε ότι συμβαίνουν πράγματα και θαύματα στη χώρα. Τα αναδεικνύουμε και σου λέει ο άλλος, όχι, δεν είναι έτσι. Σκεφτείτε τώρα να αρχίσουμε μια συζήτηση για την Ιρλανδία. Είναι τεχνητό κλίμα, το έχει φτιάξει η κυβέρνηση. Τεχνητό. Γιατί είδα χθες και το Ισραήλ να πανηγυρίζει για το χρηματιστήριο που πέφτει. Το χρηματιστήριο σε κατάρρευση χωρίς όρια, προεξοφλεί μεγάλη νίκη της αριστεράς κλπ. Ναι, αυτό είναι καλό πράγμα που γίνεται. Με συγχωρείτε, αυτό είναι πανηγυρισμός. Πανηγυρισμός που διαβάζετε. Όχι, κάνετε λάθος. Άμα λέτε πέφτει το χρηματιστήριο, ζείτε που έρχομαι. Τι είναι. Όχι, μιλάει για κατάρρευση του χρηματιστηρίου, ναι, χωρίς όρια. Ναι, αυτό είναι μια ανεπιθύμητη εξέλιξη. Εγώ λέω είναι τεχνητό το κλίμα αυτό. Δεν, το έχει στήσει κάποιος στιγμή, ή είναι πραγματικότητα αυτό που ζούμε. Γιατί το είπε και η κυρία Βούλτευση. Ναι. Είναι απολύτως μια ανεπιθύμητη εξέλιξη. Ναι. Ουδής θέλει να πέφτει το χρηματιστήριο, αλίμονο, και πολύ περισσότερο και η αριστερά. Εμείς δεν παίζουμε με τις χρηματιστηριακές λογικές, ούτε επενδύουμε τις πολιτικές μας στο δίχτυ του χρηματιστηρίου. Από εκεί και πέρα όμως, γιατί αντιδρούν οι αγορές? Γιατί αντιδρούν οι αγορές? Οι αγορές θεωρούν ότι για τα δικά τους συμφέροντα μία επικράτηση της αριστεράς δεν θα είναι ό,τι το καλύτερο. Λοιπόν, γι' αυτό κιόλας βλέπετε ότι πέφτει το χρηματιστήριο, διότι θεωρεί ότι οι εξελίξεις αυτές που έχουν ανοίξει θα οδηγήσουν σε κυβέρνηση αριστεράς. Αυτό είναι μια αντικειμενική διαπίστωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ευχάριστο να πέφτει το χρηματιστήριο, αλλήμονο, αλλά είναι μια αντικειμενική διαπίστωση. Η προοπτική να ανέβει η ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, να κερδίσει εκλογές. Να το προεξοφλεί, γιατί θα δημιουργήσει αστάθεια η ίδια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λένε οι αγορές. Με τις θέσεις που έχει. Δεν λένε επειδή θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ απλώς. Λένε με τις θέσεις που έχει θα δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα που θα κλονίσει τις αγορές. Οι αγορές δεν είναι εκκλησία. Έτσι δεν είναι. Οι αγορές επιδιώκουν να έχουν κέρδη. Και τα κέρδη των αγορών συχνά συμβαδίζουν με τη λαιλασία μισθών, συντάξεων, την κατάρρευση των κοινωνικών δομών μιας χώρας, διότι έτσι θεωρούν ότι μπορεί να έχουν χρηματιστηριακά κέρδη, να έχουν κέρδη εταιρείες. Γιατί η άνοδος του χρηματιστηρίου συνοδεύεται με τα κέρδη των εταιρείων. Όσο μεγαλύτερα είναι τα κέρδη των εταιρείων, μα και δεν πρέπει να είναι καλά μεγάλα τα κέρδη των εταιρείων. Οι προοπτικές τους τόσο. Άλλο τώρα. Έχουμε πολλά πράγματα μαζί. Όχι, όσο δεν θέλουν να κερδίζουν οι επιχειρήσεις. Άρα, για να δημιουργούν θέσεις εργασίας. Πώς αλλιώς θα γίνει, κύριε Λαβαζάνη? Δεν γίνεται να υπάρχει συλλογισμός, έτσι όπως καταλαβαίνετε, γιατί εκεί που προσπαθούν να πω κάτι, παρεμβαίνετε κι εσείς και δεν βγαίνει τίποτα. Κανένα νόημα. Λοιπόν, οι αγορές θέλουν να κερδίζουν. Επομένως, δεν είναι κάτι το ουδέτερο. Και μέσα στις αγορές υπάρχουν και κυριαρχούν, εγώ θα έλεγα, οι ακραίες κερδοσκοπικές τάσεις. Δυναμική σχέση με τις αγορές. Επομένως, βεβαίως, όλα τα παίρνουμε υπόψη μας, αλλά δεν καθορίζουμε την πολιτική μας με βάση τις αγορές. Τότε να φέρουμε εδώ πέρα τους διευθύνσεις των μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων να κυβερνάνε τη χώρα. Αλλά σε αυτό το περιβάλλον θα είστε και εσείς κυβέρνηση. Βεβαίως θα είστε σε κομμουνιστικό βάσιστος. Σε αυτό το περιβάλλον. Σε καπιταλιστικό περιβάλλον, ελεύθερης αγοράς, ανοιχτής, σε αυτό θα ζήσετε και εσείς. Βεβαίως θα είμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν το έχουμε διαμορφώσει εμείς. Βεβαίως αυτό το περιβάλλον το παίρνουμε υπόψη μας, αλλά ταυτόχρονα λέμε ότι ο ελληνικός λαός θα καθορίσει την πορεία του. Δεν θα την καθορίσουν οι αγορές. Αλλιώς να μην κάνουμε το ούτε εκλογές. Το ενδεχόμενο της εξόδου το φοβόσαστε, κύριε Λαφαζάνη. Γιατί έχει επανέλθει το σενάριο αυτό της εξόδου από το ευρώ. Ούτε εκλογές. Το φοβάστε στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Τώρα πεταχτήκαμε στο άλλο θέμα. Όχι, μαζί είναι αυτά. Μαζί συζητάμε ένα θέμα. Ναι. Λέω, το φοβάστε αυτό το ενδεχόμενο. Αλλιώς, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Έχουμε δημοκρατία. Και δεν αναφέρομαι και μόνο στην Ελλάδα, βέβαια, σε αυτό το θέμα. Αλλιώς να βάλουμε τις αγορές να διευθύνουν τις εξελίξεις,
να έχουμε ένα τεχνοκρατικό προσωπικό ως κυβέρνηση και να λέει τι εξυπηρετεί το χρηματιστηριακό. Όχι, μιλάμε όμως ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, κύριε Καζάνη. Μια στιγμή να τελειώσω. Μου λέτε τώρα κάτι υπερβατικό. Μιλάμε σε ένα περιβάλλον συγκεκριμένο. Άμα δεν θέλετε να τελειώσω. Στο περιβάλλον των αγορών λειτουργεί η Ελλάδα. Αφήστε δεν λειτουργεί τώρα. Αλλού. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Αφήσουμε λοιπόν. Άμα έρθετε εσείς αλλάξτε το, αλλά τώρα λειτουργεί έτσι. Όταν νομίζετε ότι αυτό που λέω δεν είναι αρεστό στις απόψεις σας. Δεν είναι θέμα απόψεων. Λοιπόν, αυτό το λέω. Εγώ άκουσα τον Πρωθυπουργό χθες να μιλάει. Θα το τελειώσω, κύριε. Τελειώσω. Θα ακούτε ένα συλλογισμό και θα πηγαίνουμε στον επόμενο. Παρακαλώ. Αλλήμονω. Εδώ συζήτηση κάνουμε, αλλά να απαντάμε, βεβαίως. Λοιπόν, να βάλουμε λοιπόν μια τεχνοκρατική κυβέρνηση, η οποία θα είναι μια κυβέρνηση διαχείρισης του χρηματιστηριακού δίκτυ. Και, και αυτά που θα κάνει θα τα μετράει με την άνοδο ή την κάθοδο του δίκτυ. Θα λέει, κάνω αυτό, θα ανέβει ο δίκτυς. Έχει καλώς, το κάνω. Μα δεν σας κατεβαίνει ο δίκτυς. Άλλο δεν το κάνω. Ρώτησα. Μα δεν κυβερνάτε. Λέω ότι είμαστε χώρα. Σε ένα περιβάλλον συγκεκριμένο. Ναι. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον θα πορευτείτε κι εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ αν γίνετε κυβέρνηση. Βεβαίως. Και λέω, χθες ο Πρωθυπουργός έκανε μια ομιλία πολύ σκληρή και έθεσε ορισμένα θέματα. Αυτό το περιβάλλον. Και έθεσε μάλιστα και το ενδεχόμενο του Brexit για μία ακόμη φορά λόγω της αστάθειας που προκαλείτε εσείς. Υπάρχει και ενδεχόμενο, ναι ή όχι. Θα σας πω και γι' αυτό για το Brexit και όλα. Αυτό το περιβάλλον το οποίο λέτε ότι πρέπει να υπάρχουμε, βεβαίως το παίρνουμε υπόψη μας. Αλλά δεν θα μας καθορίσει αυτό το περιβάλλον. Γιατί αυτό αλλιώς είναι κρίσιμο που λέτε, κύριε Λαφαζάνη. Αλλιώς δεν θα μας καθορίζει. Πολιτική. Μου η πολιτική πρέπει να είναι πάνω από τις αγορές. Πάνω από τους τραπεζίτες. Πάνω από το χρηματιστικό κεφάλαιο. Προσέξτε όμως, δεν γίνεται δική συζήτηση. Δεν υπάρχει πολιτική, δεν υπάρχει δημοκρατία. Τώρα για το Brexit που λέτε. Ναι. Μας λέτε ότι το χρηματιστήριο κατέρευσε. Βεβαίως κατέρευσε. Κοιτάξτε να δείτε. Ασφαλώς είχε αρνητική αντίδραση το χρηματιστήριο στις εξελίξεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Αλλά όμως, αν δείτε από τη στιγμή που άρχισε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας να κινδυνολογεί με τον Brexit, η κατάρρευση πήρε ταχύτατη μορφή στο χρηματιστήριο. Από εκείνη τη στιγμή. Από εκείνη τη στιγμή. Από εκείνη τη στιγμή. Αυτά τα που λέγονται στο εξωτερικό πρωθυπουργό. Από εκείνη τη στιγμή. Μα δεν υπάρχει τέτοια εικόνα. Μα μου λέτε τώρα εικόνα, όλο ο διεθνής τύπος. Η κύριε οικονομού, δεν υπάρχει τέτοια εικόνα στα διεθνή χρηματιστήρια. Εμείς είχαμε τρομακτικές απώλειες. Τρομακτικές απώλειες στα χρηματιστήρια. Στο ελληνικό χρηματιστήριο. Και βλέπετε τι γίνεται. Λοιπόν, αυτό επιδεινώθηκε από ένα κλίμα κινδυνολογίας που εκπορεύεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας. Εσείς κατηγορείτε τον Πρωθυπουργό για αυτή την πολιτική που ακολουθεί. Λογικό είναι είστε σε μια πολιτική αντιπαράθεση. Με ενδιαφέρει να δω πώς σχεδιάζετε. Και εσείς τι σχεδιάζετε. Τώρα για το χρηματιστήριο, μια και μιλάμε, πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουμε και παρελθόν σε αυτή τη χώρα. Ναι, είναι και αυτό. Οι φούσκες του χρηματιστήριου. Οι φούσκες του χρηματιστήριου, τις θυμάστε. Ήταν το 99-2000. Κατέρευσε το χρηματιστήριο και έχασε κόσμος και κοσμάκι τα λεφτά του. Λοιπόν, πυραμίδες της Αλβανίας είχε γίνει εδώ πέρα. Κύριε Λαφαζάνη, για να το πολιτικοποιήσουμε. Δεν θέλουμε τέτοια χρηματιστηριακή λογική με φούσκες, οι οποίες προς στιγμή είναι ευημερεί ο κόσμος και έχει έσοδα και την άλλη μέρα βλέπει να υπάρχει θρήνος και οδυρμός. Δεν γίνονται αυτά. Ελάτε τώρα λοιπόν να το δούμε λίγο και στην πιο βαριά πολιτική του βάση. Για να μην κρυβόμαστε που λένε. Εσείς κατηγορήστε ότι ανήκετε σε μια ακραία πτέρυγα μες στο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση σας κατηγορεί, εσάς προσωπικά, ότι ανήκετε σε μια ακραία πτέρυγα στο ΣΥΡΙΖΑ που εξαιτίας των διαφορετικών απόψεων που έχετε δίνετε την εικόνα ως πολιτικός χώρος ευρύτερα. Ενός χώρου ο οποίος δεν έχει ενιαία άποψη και εξαιτίας αυτού μπορεί να λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά για την πορεία της χώρας. Λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, η άποψη αυτή, λέω, η οποία αναφέρεται και σε εσάς προσωπικά. Ότι ενώ φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αμφισβητεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί και ο οποίος διατείνεται και με δηλώσεις κορυφαίων στελεχών του κτλ., ότι δεν θα προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες. Υπάρχουν και φωνές, σαν και τη δικιά σας, που είστε και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και κορυφαίος τέλεχος, που αφήνουν ανοιχτά ορισμένα ενδεχόμενα με αποτέλεσμα να μην είναι σαφές το πολιτικό περιβάλλον. Και εγώ θέλω ξεκάθαρη απάντηση από τη δική σας πλευρά. Υπάρχει περίπτωση να προχωρήσετε μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με δεδομένο το περιβάλλον που περιγράφατε πριν, και για το οποίο εσείς λέτε ότι εγώ δεν συμφωνώ και δεν είναι ανάγκη να ακολουθώ και την πολιτική του, να προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μονομερείς ενέργειες απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη δική σας εκτίμηση, και γιατί το ρωτώ? Διότι η κυβέρνηση τα έχει αφήσει όλα ανοιχτά, κύριε Λαφαζάνη. Σας παραδίδει άδειο το σακούλι, να το πω έτσι. Καταρχάς, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα δημοκρατικό κόμμα. Μάλιστα. Δεν ξέρω
αν μπορεί να προχωρήσουν μπροστά οι κοινωνίες με κόμματα μονολυθικά ή με κόμματα αρχηγικά. Όπου μιλάει ο αρχηγός και τα στελέχη δεν έχουν καμία άλλη επιλογή από το να τον χειροκροτάνε. Λοιπόν, αυτά δεν μπορούν να πάνε πίσω ούτε χώρες, ούτε κοινωνίες. Να πάνε μπροστά, ούτε ναι. χώρες, ούτε ναι. κοινωνίες. Διάλογος, δημόσιος κτλ. Ήμασταν δημοκρατικό κόμμα όταν ήμασταν 4%. Είμαστε δημοκρατικό κόμμα όταν είμαστε, τώρα που είμαστε αξιωματικοί αντιπολίτευση. Θα είμαστε δημοκρατικό κόμμα και ως κυβέρνηση. Άρα. Και ξέρετε, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Τι να είσαι αυτό, καθένα θα λέει ότι θέλει, κύριε Λαβαζέλη. Θα σα πω τι σημαίνει να είσαι δημοκρατικό κόμμα. Στι κυβερνήσει δεν ισχύουν αυτά. Ξέρετε. Όταν παίρνει αποφάσει, πρέπει να παίρνει αποφάσει. Δεν μπορεί να λε και μέσα και έξω. Εντάξει, και από εδώ και από εκεί. Δεν λέμε ούτε μέσα, ούτε έξω, ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Λέμε ότι ο καθένα που μετέχει σε ένα κόμμα, σε ένα συλλογικό οργανισμό, έχει δικαίωμα να έχει άποψη και να την καταθέτει. Και με βάση αυτές τις απόψεις που κατατίθεται προφανώς. Και τη συζήτηση που γίνεται, διαμορφώνονται οι αποφάσεις. Ναι. Και οι αποφάσεις συλλογικές που λαμβάνονται συνήθως κατά πλειοψηφία στα δημοκρατικά κόμματα. Γιατί τα άλλα λέει ο αρχηγός και τελειώνει. Ή στα μονολυθικά κόμματα, μία ομάδα που ελέγχει αποφασίζει. Λοιπόν, οι αποφάσεις που λαμβάνονται με πλειοψηφία είναι δεσμευτικές στο δημόσιο λόγο και στις πρακτικές όλων μας. Εγώ έχω ιδιαίτερες απόψεις. Είναι κακό. Όχι. Στον δημόσιο λόγο μου όμως και στις δημόσιες πρακτικές μου ακολουθώ τις συλλογικά ηλυμένες αποφάσεις. Και είναι δημοκρατικά ηλυμένες αποφάσεις. Διότι έχω καταθέσει και εγώ την άποψή μου, έχω προσπαθήσει να πείσω, ο άλλος να πείσει εμένα κτλ. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία γίνονται κάποιες επιλογές. Άρα, να δούμε μια εικόνα, κύριε Λαφαζάνη, μισό λεπτό. Για να μην χάσω την εικόνα, ερχόμαστε. Επομένως, εγώ δεν λέω. Γιατί μπορεί να καθίσει ο στρογγυλό. Από εκεί και πέρα, λοιπόν. Διότι, ξέρετε γιατί σα ρωτάω. Διότι η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αυτό το πράγμα που δεν είναι σαφές, όπως το λέει, τη δυσκολεύει στη διαπραγμάτευση. Και ότι έχει βάλει τους εταίρους να ζητούν απίστευτες, να έχουν απίστευτες απαιτήσεις προκειμένου να υπογραφεί συμφωνία, γιατί υπάρχει από δίπλα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αφήνει ανοιχτά πολλά ενδεχόμενα. Για μια κυβέρνηση που διαπραγματεύεται, έπρεπε να παρακαλάει να υπάρχει ένα ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος να πιέζει για ακόμα περισσότερες, ας πούμε, υποχωρήσεις από την πλευρά των πιστωτών. Να υπάρχει ένα ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος να λέει ότι αυτά που λέει σήμερα. Αυτό υποβοηθάει τις διαπραγματεύσεις. Δεν τις υπονομεύει. Δεν τις υπονομεύει. Ενδυναμώνει τη διαπραγματευτική θέση της κυβέρνησης, εφόσον βεβαίως θέλει να διαπραγματευτεί. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, όμως βλέπουμε ότι η κυβέρνηση αυτή δεν διαπραγματεύεται. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι να ακολουθεί και να παρακολουθεί τις βουλήσεις, τις θελήσεις, τις εσείς, κύριε Λαβαζάνη, μπορείτε να ξεκαθαρίσετε ως κυβέρνηση αυτό τι θα κάνετε. Να καταλάβετε γιατί λέει ο καθένας ότι θέλει στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν υπάρχει θέμα μονομερών ενεργειών από την πλευρά μιας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Για να δίνετε και τις απαντήσεις στην κυβέρνηση στα θέματα που θέτει. Γιατί λέει ότι θα οδηγήσετε σε μονομερείς ενέργειες. Η χώρα και επομένως απομόνωση. Η θεωρία των μονομερών ενεργειών είναι απαράδεκτη. Ότι δεν μπορεί να κάνει μια χώρα μονομερείς ενέργειες. Τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτό είναι ανακάλυψη των 2-3 τελευταίων χρόνων επιμνημονιακού καθεστώτος. Κάθε χώρα, η οποία είναι δημοκρατική, είναι κυρίαρχη, είναι ανεξάρτητη, αποφασίζει συντεταγμένα με βάση τα όργανά της, η κυβέρνησή της, το κοινοβούλιο της, τι θα κάνει. Δεν θέτει υπό την έγκριση τρίτων τις αποφάσεις. Θα μιλάει, υπάρχουν συμφωνίες υπό την θετική για εκείνη το σύστημα. Μια στιγμή. Παίρνει υπόψη της κάθε χώρα το ευρωπαϊκό, το διεθνές περιβάλλον, αλλά όμως αποφασίζει με βάση το δικό της συμφέρον και τις δικές της προοπτικές. Που έχουν γίνει. Άρα, και ας αφήσουμε αυτά τα περί μονομερών ενεργειών, ωραία, διότι είναι αποκορύφωμα μιας θεωρίας υποτέλειας. Εμείς τι θα κάνουμε? Έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Εμείς τι θα κάνουμε? Η κυβέρνηση έχει είμαστε, αδίμηνο συμφωνία. Είμαστε μια κυρίαρχη και ανεξάρτητη χώρα. Θα σταθμίσουμε το συμφέρον μας και θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Και λέμε ότι η Τρόικα και τα μνημόνια δεν είναι προς το συμφέρον της χώρας. Και εμείς λέμε ότι θα προχωρήσουμε στην ακύρωσή τους των μνημονίων. Ισχύει αυτό? Και θα, γιατί άλλοι λένε το αντίθετο. Και η Τρόικα θα φύγει από την Ελλάδα. Και τα μνημόνια θα ακυρωθούν. Αυτό είναι μια δέσμευση, η οποία
συνδέεται με το συμφέρον της χώρας και την πρόκληση. Αυτό με συγχωρείτε. Το θεωρείτε μονομερή ενέργεια. Μα σε δύο μήνες η χώρα θα είναι ξεκρέμαστη, κύριε Λαφαζάνη. Θα βρεθείτε σε μια κυβέρνηση και θα είστε μετέωροι. Τι θα κάνετε σε αυτή τη φάση, αυτό ρωτάμε. Γιατί η κυβέρνηση έχει πάρει ένα περιθώριο 2 μηνών μέχρι τέλος Φεβρουαρίου και από εκεί πέρα γεία πυρήμιχθεί το. Εκεί λέμε τι θα κάνετε. Δηλαδή, εδώ η μοίρα. Θα τηρήσετε αυτά τα χρονοδιαγράμματα ή θα πάτε σε κάτι άλλο. Η μοίρα της χώρας είναι να ζει αιωνίως κάτω από την πότα της Τρόικας και των Μνημονίων. Και αυτή, το βέβαια, μόνο που κάνει. Το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να παίρνει μέτρα. Σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, να κόβει μισθούς και συντάξεις. Λοιπόν, αυτό λέμε τώρα. Κατηγορήστε και από μια άλλη πλευρά, να πω και την ανάποδη κατηγορία, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τι θα κάνει στην πραγματικότητα, ρε παιδιά. Θα τελειώσει το δίμηνο που θα βρεθεί ως κυβέρνηση και τι θα κάνει, θα ζητήσει παράταση. Και η κυβέρνηση με έναν υπόγειο τρόπο σου λέει ότι είστε μνημονιακοί και θα ζητήσετε παράταση του προγράμματος. Λοιπόν, θα ζητήσετε παράταση του προγράμματος για να θα ανοίξουν κάνουμε. Οι κουβέντες. Θα δεχτείτε το δίμηνο. Θα πάτε σε διαπραγματεύσεις. Τίποτα από όλα αυτά. Και επίσης να μας πείτε όταν λέτε ότι θα καταργήσετε το μνημόνιο, ναι. Τι σημαίνει αυτό. Θα πάτε στη Βουλή και όπως λέγατε κάποτε, που το έχετε ξεχάσει βέβαια τώρα, αλλά τέλος πάντων, θα καταργήσετε με ένα νόμο για να έρθει το μνημόνιο και ό,τι ακολούθησε αυτού ή θα κάνετε κάποια άλλη πολιτική. Πάμε, ελάτε. Γιατί δεν έχουμε τελειώσει το χρόνο. Τα περί ενός άρθρου ανήκουν σε άλλους και άλλοι τα έχουν κάνει. Καταργώντας τον καθένα. Δεν σα λέω ο καθένα ότι θέλει. Τώρα δεν με αφήνετε να μιλήσω. Μόλις πάω να μιλήσω, παρεμβαίνετε. Μα είναι δυνατόν. Δείτε την εικόνα σα. Δείτε την εικόνα. Εικόνα δηλαδή δείτε. Πώς εκνευρίζομαι εγώ που βλέπω, ας πούμε. Κάνει μια ερώτηση. Πάει άλλο να απαντήσει. Πάλι η ερώτηση. Παρακαλώ, ελάτε. Λοιπόν, ή αλλιώς να μην απαντάω. Εντάξει, λοιπόν, είχαμε μια κυβέρνηση του ενός άρθρου. Τι έκανε, λοιπόν. Έβαζε ένα άρθρο, ένα ολόκληρο νομοσχέδιο. Γιατί σου λέει έτσι θα τους βάλουμε το μαχαίρι στο λαιμό, ψηφίζετε το άρθρο, δεν το ψηφίζετε, δεν μπορεί να διαφοροποιηθείτε σε επιμέρους θέματα. Εμείς δεν έχουμε ποτέ αυτή τη λογική του ενός άρθρου. Αυτό που λέμε θα καταργήσουμε τα μνημόνια. Αυτό σημαίνει ότι θα φέρουμε κανονικά νόμο, διατάξεις στη Βουλή, ρυθμίσεις, που με βάση τον κανονισμό και το Σύνταγμα, το οποίο θα σεβαστούμε απολύτως, γιατί είναι δημοκρατική υποχρέωση, δημοκρατική μας ευθύνη να τα σεβαστούμε, και θα προχωρήσουμε στην ακύρωση των μνημονίων. Αυτό θα κάνουμε. Και μετά θα ακολουθήσει η ακύρωση των εφαρμοστικών νόμων των μνημονίων. Εσείς, λοιπόν, αυτό είναι μια δημοκρατική διαδικασία. Δεν γίνεται έτσι, θα σκίσω. Περιμένετε να πανηγυρίζουν οι αγορές με αυτό που λέτε, να σας χειροκροτούν, περιμένετε. Κοιτάξτε, οι αγορές θα κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που συμφέρει τη χώρα και την προοπτική της. Αλλιώς, σας είπα, να κλείσουμε τη δημοκρατία μας, να την τελειώσουμε, να αφήσουμε στις αγορές τη διαχείριση της χώρας. Αφήστε τις αγορές, λοιπόν, οι αγορές δεν είναι εταίροι. Αφήστε τις αγορές. Εγώ δεν ρωτάω για τις αγορές. Δεν είναι οι εταίροι, μας σας κάνουν τι θέλουν. Έχετε όμως μπροστά τη συνεννόηση με τους εταίρους. Η κυβέρνηση έχει κάνει αυτό που έχει κάνει. Έχει πάρει μια απόφαση, έχει πάρει την παράταση στη δίμηνη, η οποία συμπίπτει και με όλο αυτό το χρονικό διάστημα που γίνονται οι εξελίξεις. Η ερώτηση προς το ΣΥΡΙΖΑ είναι, γίνεται αποδεκτό αυτό, θα ζητήσετε παράταση του δίμηνου χρονικού περιθωρίου, δεν θα το δεχτείτε, θα ανοίξετε κατευθείαν διαπραγματεύσεις για το χρέος, κάτι πρέπει να. Σας είπα ότι εμείς θα προχωρήσουμε σε ακύρωση των μνημονίων. Θα πάμε σε ακύρωση των εφαρμοστικών νόμων. Εσείς μου λέτε, για ένα πρόγραμμα, όταν λέμε παράταση του προγράμματος, για να συνοηθούμε, μιλάμε παράταση του μνημονίου. Του μνημονίου, μα γι' αυτό λέμε. Μα είναι δυνατόν εμείς να ζητάμε το μνημόνιο το οποίο θέλουμε να ακυρώσουμε να παραταθεί. Αυτό είναι σαφέστατο. Γι' αυτό σας είπα, θα ακυρώσουμε μνημόνια, θα ακυρώσουμε εφαρμοστικούς νόμους. Άρα διαπραγμάτευση δεν θα υπάρξει με τους δανειστές, ούτε με τους εταίρους. Διαπραγμάτευση θα υπάρξει στη διαγραφή του χρέους. Δηλαδή εσείς θα ακυρώσετε όλα όσα έχουν προηγηθεί, γιατί τους πείτε παιδιά, ελάτε εδώ να κόψουμε και το χρέος. Μα τι μου λέτε κύριε Λαφαζάνη τώρα, αυτό σε ποια σφαίρα ανήκει, της φαντασίας. Να μιλάμε ρεαλιστικά. Τώρα, θα πάτε και θα πείτε, παιδιά, καταργώ τα πάντα όσα ισχύουν στην Ελλάδα. Και μετά λέτε να σας κόψω και το χρέος. Ποιος θα με αυτό πει αυτό. Με συγχωρείτε. Εδώ μιλάμε για πολιτικές. Μιλάμε για αποφάσεις οι οποίες αφορούν το μέλλον μιας χώρας. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Δηλαδή, επειδή ήρθε η Τρόικα,
συνεννοήθηκε με την κυβέρνηση, με τις μνημονιακές κυβερνήσεις. Έχει επιβάλει. Με συγχωρείτε. Είναι συμφωνίες που έχουν γίνει. Έχει επιβάλει. Μα δεν ήταν φάση σοβαρά σπίτι του. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε να ακούσετε επιτέλους. Δεν μπορώ να αντέξω. Δηλαδή, είναι δυνατόν να τα λέτε Έλληνες δημοσιογράφοι αυτά τα πράγματα. Πού βρισκόμαστε. Να είμαστε ρεαλιστές. Μπανανία, όχι ρεαλιστές. Αυτά είναι φαινόμενα μπανανίας. Ακραίας υποτέλειας. Γιατί αυτό που μου λέτε τώρα είναι ότι εδώ ήρθε η Τρόικα. Εφάρμοσαν τα μνημόνια, εφαρμόσαν μια πολιτική στο όνομα της χρηματοδότησης της χώρας, λαιλατεί τα πάντα και δεν μπορεί να ακυρωθεί αυτή η πολιτική, δεν μπορεί να εφαρμόσουμε κάτι το άλλο. Με συγχωρείτε, με νόμους δεν ψηφίσατε. Με νόμους δεν ψηφίσατε. Εσείς είπατε μια απόλυτη αντίφαση. Είπατε ότι θα καταργήσετε όλες τις πολιτικές που έχουν συμφωνηθεί με τους δανειστές και μετά θα πάτε να τους πείτε, παιδιά, κόψτε μας και το χρέος τώρα και ελάτε να αρχίσουμε να πετάμε και λεφτά από τον Πέμπτο. Μα γίνονται αυτά. Οι δανειστές, αυτές οι πολιτικές που εφάρμοσαν οι πιστωτές, εφάρμοσαν προς το συμφέρον τους είναι. Δεν είναι προς το συμφέρον της χώρας. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει χρηματοδότηση της χώρας μας με όρους τέτοιους οι οποίοι να είναι εξουθενωτικοί και εξοδοτικοί. Δεν γίνονται αυτό το πράγμα. Η χρηματοδότηση η οποία γίνεται πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν είναι ευεργεσία απέναντί μας. Δεν είναι ευεργεσία. Κάνετε λάθος αν το πιστεύετε. Δεν υπάρχουν ευεργεσίες. Δεν μας αγαπάνε, κύριε Λαφαζάνη. Κύριε οικονόμου, διαπραγματεύσεις και συμφωνίες γίνονται. Να μιλάμε κάποτε σοβαρά σε αυτή τη χώρα. Μα δεν μας αγαπάει κανείς. Δεν είναι σημαντικό το θέμα. Αυτοί, με συγχωρείτε, δεν ακούσετε. Εσείς όμως θεωρείτε ότι έχουμε ευεργέτες. Δεν έχουμε ευεργέτες. Δεν θεωρώ καθόλου κάτι τέτοιο. Η χρηματοδότηση η οποία δίδεται προς την Ελλάδα γίνεται για αμοιβαίο συμφέρον. Έχουν συμφέρον και χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Και ξέρετε ότι από τη χρηματοδότηση αυτή πληρώνονται οι τόκοι και τα χρεωνήσια. Αλλιώς δεν θα μπορούσαν να πληρωθούν. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δανειστεί για να πληρώσει τα χρεωνήσια. Οι αγορές είναι κλειστές. Επομένως, αν δεν υπήρχε χρηματοδότηση, δεν θα παίρνανε τα λεφτά τους. Με τίποτα. Μάλιστα. Η χρηματοδότηση και έχει και άλλα βεβαίως συμφέροντα που συνδέεται να η χρηματοδότηση. Επομένως, αφού υπάρχει αμοιβαίο συμφέρον και έχουν και αυτοί δικές τους προτεραιότητες που εξυπηρετούνται, δεν μπορεί να μας βάζουν επαχθέστατους όρους για αυτή τη χρηματοδότηση, οι οποίοι όροι είναι εξοδοτικοί. Και τώρα έρχονται και λένε, εφαρμόσατε όσα εφαρμόσετε, τώρα θα πάρετε και άλλα μέτρα, τα λεγόμενα μέτρα μετά την αξιολόγηση, τα οποία θα ακολουθήσουν, και για να μπείτε στην προληπτική γραμμή στήριξης, θα σας βάλουμε και ένα νέο μνημόνιο. Έλεος. Τελεία και παύλα, κύριε Λαφαζάνη. Είναι πολιτικές τελικής λύσης. Μάλιστα. Πολιτικές τελικές λύσεις. Αυτή η τελική λύση δεν μπορεί να την υποστεί ο ελληνικός λαός. Λοιπόν. Αν θέλουν να εξοδώσουν ένα λαό, να πάνε να βρουν άλλο λαό. Όχι τον ελληνικό λαό να τον εξοδώσουν. Να δεσμευτούμε εδώ ότι θα συνεχίσουμε τη συζήτηση, γιατί έχουμε αφήσει ανοιχτά ένα σωρό θέματα. Για παράδειγμα, θέματα που έχουν να κάνουν με τις πολιτικές συνεργασίες εν ώψη εκλογών. Αν θα δεχτείτε να συνεργαστείτε με άλλα κόμματα κτλ. Περιθώριο μεγάλου συνασπισμού μετά από εκλογές. Αν δεν προκύψει αποτέλεσμα. Έτσι. Κύριε, καλημέρα σας, κύριε Λαφαζάνη. Γιώργο Μελισσαρίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.